Θύελα ξεσπά στα νοσοκομεία της Κρήτης μετά το σάλο που προκλήθηκε με τους αναισθησιολόγους και φόντο της ελλείψης γιατρών με τις αναγκαστικές μετακινήσεις που επιβάλλει η διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για να κρατήσει ανοιχτές τις κλινικές σε Ρέθυμνο και Ιεράπετρα. Είναι σαφές ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να δοθεί λύση και αυτό που θα προκαλέσει είναι καινούργιες παραιτήσεις και στους γιατρούς του Ηρακλείου. Το ήδη αποδεκατισμένο ιατρικό προσωπικό σε Βενιζέλιο και Παγνή δέχεται νέο πλήγμα, καθώς όπως έγινε γνωστό, ετοιμάζονται φύλλα πορείας για παθολόγους από το Ηράκλειο που καλούνται να μετακινηθούν στο Ρέθυμνο. Οι ήδη εξαντλημένοι γιατροί του Βενιζέλιου χαρακτηρίζουν ως αιτία πολέμου τυχόν μετακίνηση γιατρού από το παθολογικό τμήμα που στενάζει από έλλειψη προσωπικού. Είναι κλείσει τα περισσότερα από τα εξωτερικά ιατρία τα τελευταία χρόνια. Από τα 6 ιατρία, μόνο τα 2 παραμένουν σε λειτουργία, το υπατολογικό ιατρείο και το ιατρείο παθολογικό της αλφα-παθολογικής. Δηλώνουν μάλιστα απόλυτα έτοιμοι να υποβάλουν ομαδικά τις παραιτήσεις τους. Αν φύγει παθολόγος, η απόφαση είναι ομαδική παραίτηση όλων των παθολόγων του Βενιζελίου. Μου φαίνεται απόλυτα λογικό. Δεν μπορεί να είναι μία μόνιμη λύση σε ένα μόνιμο πρόβλημα. Σαφώς και δεν μπορούν οι γιατροί να μετακινούνται από τη μία μεριά στην άλλη, χωρίς επιπλέον να υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Το θέμα της παθολογικής του Ρεθύμνου δεν υπάρχει σχέδιο και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο εγώ παραιτήθηκα. Από χθες όμως ορφάνεψε και η παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Ο ένας και μοναδικός γιατρός δεν άντεξε και παραιτήθηκε, με τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο να προσεύχονται να μην ασθενήσουν. Και να προσέχετε την υγεία σας. Την προσέχετε, γιατί θα είναι δύσκολο να λύσετε προβλήματα υγείας, τουλάχιστον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο ουσιαστικά με τον καινούριο νόμο της κυρίας Γκάγκρα καταργείται. Και ο συνάδελφος έφτασε στα όρια της εξάντλησης και της απόγνωσης, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Χρόνια γνωρίζουμε ότι προσπαθεί να υποστηρίξει το νοσοκομείο. Η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, με το υγειονομικό προσωπικό επιποδός, με τον πρόεδρο των γιατρών του ΕΣΥ να παρομοιάζει τα νοσοκομεία της Κρήτης με βάρκα που βουλιάζει. Και η λογική λέει ότι έχω ένα φελό, τον οποίο τον βγάζω από μια τρύπα σε μια βάρκα που μπάζει και τον βάζω να κλείσω μια άλλη τρύπα. Αυτή η βάρκα βουλιάζει και δυστυχώς είμαστε μάρτυρες αυτού του εγκλήματος. Οι παραιτήσεις και οι στάσεις εργασίας δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων, με τους υγειονομικούς να καλούν τους ίδιους τους πολίτες να υπερασπιστούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο αν η κατάσταση παραμείνει ίδια, δεν θα υπάρχει σε λίγους μήνες. Εάν συνεχίσουμε έτσι, πολύ γρήγορα, σε διάστημα λιγότερο από χρόνο, δεν θα υπάρχουν δημόσιες δομές που να παρέχουν αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Είναι η υποχρέωση της κοινωνίας, του λαού, της Κρήτης να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Η κατάρρευση των νοσοκομείων της Κρήτης συνολικά βρίσκεται πρώτον πυλών.